γνωστός δημοσιογράφος, αρθρογράφος, για χρόνια ανταποκριτής πολλών ελληνικών μέσων ενημέρωσης, με ένα δικό του διακριτό blog στην μπλοκόσφαιρα, το kostantakopoulos.gr. Καλός φίλος εκπομπής και συχνότητας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα στο blog του έχει γεμίσει από αναλύσεις πάνω στη μεγάλη συζήτηση που μονοπολεί τα πάντα τελικώς ως συζήτηση και που ήρθε και ως νομοσχέδιο για το γάμο όπως τιτλοφορείται των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Και ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθώντας το blog σας, το kostantakopoulos.gr, μου έχει κάνει εντύπωση ότι επιμένετε ότι στην Ελλάδα συζητάμε μία ατζέντα εισαγόμενη επί του θέματος, η οποία ουδόλως ασχολείται βεβαίως με τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς, και καλώς λέτε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο κρεβάτι του, αλλά πάει σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό κατά τη γνώμη σας, που έχει σχέση με την απίσχυνση της ίδιας κοινωνίας. Ναι, αυτό, κοιτάξτε, ότι είναι εισαγόμενο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το έχουν γράψει αναλυτικά, ζητάνε δηλαδή, ζητάνε από τον κύριο Μητσοτάκη να νομοθετήσει το δικαίωμα των ομοφυλόφιλων να υιοθετούν παιδιά. Το επιμένει ο ίδιος ο Economist ήδη από το 2019 με πολύ ένταση. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι ο κύριος Πατέλης, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, κατά τη γνώμη μου είναι ένα πρόσωπο το οποίο κατά κάποιο τρόπο, λόγω των σχέσεων που έχει με την παγκόσμια οικονομική ελίτ, κατά κάποιο τρόπο είναι και ο επιβλέπων την οικονομική πολιτική. Μητσοτάκη, δεν είναι τυχαίο ότι τον απείλησε ότι αν δεν περάσει την ρύθμιση για την υιοθεσία παιδιών από τους ομοφυλόφιλους, πρόκειται να ο ίδιος θα παρετούνταν. Με άλλα λόγια, εάν ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καλά με την κυβέρνηση Biden στις ΗΠΑ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να διεκδικήσει ενδεχομένως και μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λέγεται, δεν ξέρουμε τώρα αν θα τα καταφέρει ή όχι, γιατί φαίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά πάντως προκειμένου να είναι ευχάριστος σε αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες, σας θυμίζω, έχουν ξετυλίξει αυτή την ατζέντα διεθνώς, δεν είναι... ειδικά επί Biden, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδοθεί σε μια παγκόσμια καμπάνια υπέρ της αναγνώρισης, όπως υποστηρίζουν, όλων των δικαιωμάτων στους ομοφυλόφιλους, μεταξύ των οποίων και του δικαιώματος στην υιοθεσία παιδιών. Για μένα και μόνο η τοποθέτηση αυτή είναι σφαλμένη, με την έννοια ότι το να αποκτάς παιδιά δεν είναι ένα δικαίωμα. Και θα έπρεπε περισσότερο να μας πει, και η ανισότητα, αν θέλετε, αυτή που επικαλείται και η κυβέρνηση, είναι μια κατασκευή μη σοβαρή, διότι η ανισότητα μεταξύ ετεροφιλόφιλων και ομοφιλόφιλων δεν είναι μια κοινωνικά επιβεβλημένη, είναι μια νομιότητα, διότι με ομοφιλοφιλικές ερωτικές σχέσεις δεν μπακάς παιδιά, το ξέρουμε. Επομένως το ζήτημα δεν είναι να επιδιωθωθεί εδώ πέρα η φύση. Το ζήτημα είναι να εξετάσουμε κατά πόσον είναι ωφέλιμο στα παιδιά να δίδονται προς υιοθεσία σε ομοφυλόφιλους γονείς. Και αν αυτό επηρεάζει ή δεν επηρεάζει, αυτό είναι το πραγματικό θέμα. Και είναι το τελευταίο θέμα που συζητιέται. Μισό λεπτό, κύριε. Και όταν συζητιέται, ναι. Μισό λεπτό. Το ερώτημα είναι το εξής. Μα το νομοσχέδιο ρυθμίζει τα περί γάμου, θα σας πει κάποιος, ομόφυλου ζευγαριού. Δεν ρυθμίζει τα υπόλοιπα. Λαμβάνει υπόψη του τις εκκρεμότητες που υπάρχουν για τέτοια ζευγάρια που έχουν συνάψει σχέση στο εξωτερικό γάμου και έχουν παιδιά. Αυτό και μόνο. Μάλιστα λέει η ίδια η ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό περιβάλλον ότι γι' αυτό το λόγο, για τις παρένθετες μητέρες για παράδειγμα, ισχύει ό,τι ισχύει και για τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Ιατρικά, άρα στην ουσία αποκλεί τα ομόφυλα ζευγάρια. Οπότε... Καταρχήν όλα αυτά θα καταπέσουν. Δεν μπορεί να αρνηθεί όλος σκοπός. Αυτό είναι μια απάτη. Ο όλος σκοπός του νομοσχεδίου είναι να επιτρέψει την υιοθεσία. Τα προβλήματα της συμβίωσης των ομοφυλόφιλων έχουν λυθεί ήδη με το ζήτημα με την καθιέρωση του συμφώνου συμβίωσης. Επειδή όμως η κυβέρνηση θεώρησε ότι είναι πιο λογικό να μιλάει για γάμους και όχι για αυτό που συνεπάγεται ο γάμος, και το οποίο είναι, σύμφωνα με το δίκαιό μας,
αλλά και σύμφωνα με την αρχή της ισότητας. Διότι από τη στιγμή όλοι οι παντρεμένοι έχουν τα ίδια δικαιώματα αναγκαστικά. Ακόμη και αν δεν τους αναγνωρίσει ο νόμος, θα τους αναγνωρίσουν τα δικαστήρια στη βάση της αρχής της ισότητας. Επομένως, δίνει τη δυνατότητα σε ομοφυλόφιλους γονείς, από τη στιγμή που τους δίνει τη δυνατότητα του γάμου, τους δίνει και τη δυνατότητα να υιοθετούν. Δεν μπορεί να τους συναρνηθεί πλέον. Και αυτή είναι η ουσία του νομοσχεδίου. Απλώς θεωρήθηκε ότι το να εμφανιστεί ως γάμος ανεξαρτήτως φύλου, αυτή την ανοησία δηλαδή που έχουν βρει, ότι μειώνει, δεν καθιστά τόσο σαφή το πραγματικό διακύβευμα της υπόθεσης. Αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι και δικαίωμα σε υιοθεσία θεσμοθετείται, αλλά και ανεξαρτήτως του τι λέει και το νομοσχέδιο, τελικώς θα ισχύσει ότι ισχύει για τους ετεροφιλόφιλους και τις παρένθετες μητέρες. Η δυνατότητά τους δηλαδή να νοικιάζουν, τα έχετε δει εκεί και στα Χανιά τι έχει γίνει, η δυνατότητα πλουσίων ομοφιλόφιλων να νοικιάζουν γυναίκες, μια μορφή δουλείας κατά τη γνώμη μου, για να τους κάνουν παιδιά. Τα οποία παιδιά θα εμφανιστούν μετά να έχουν για παράδειγμα δύο μπαμπάδες, να μην ξέρουν και να μην μπορούν να βρουν ποια είναι η μάνα που τα συγγνώμη, που τα κυλοπονούσε επί 9 μήνες. Δυστυχώς μάλιστα έχουν ψηφιστεί και διατάξεις οι οποίες απαγορεύουν, καταργούν τη δυνατότητα των παιδιών αυτών να αναζητήσουν τους βιολογικούς τους γονείς ή εν πάση τόσο τις παρένθετες μητέρες. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία εγώ τα θεωρώ τερατώδη και τα οποία θα έχουν πολύ άσχημες συνέπειες πάνω στην ψυχολογία των παιδιών. Παρουσιάζονται από την αρχή αυτής της συζήτησης, αρχίζει γενομένως από την ΕΡΤ και συνεχίστηκε αυτό από όλους τους οπαδούς αυτών των ρυθμίσεων, εμφανίζονται διάφορες μελέτες, οι οποίες υποτίθεται ότι αποδεικνύουν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες ομοφυλόφιλων δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ίσως είναι και λίγο καλύτερα από τα υπόλοιπα. Δημοσιεύω σήμερα η κυρία Προκοπάκη, ήδη μία ψυχίατρος, κατέθεσε στη Βουλή μία πολύ τεκμηριωμένη έκθεση για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Την έχω βάλει και στο site μου και σήμερα θα ανεβάσω ένα άρθρο που τελείωσα τώρα προλίου και στο οποίο αναφέρω ότι και αυτό είναι δυστυχώς μία απάτη, όπως θα το περίμενε κανένα να είναι. Δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλες αμφισβητήσεις για την εγκυρότητα όλων αυτών των μελετών. Όποιος από τους ακροατές σας θέλει μπορεί να μπει στο site το δικό μου kostantakopoulos.gr το απόγευμα και να δει όλες τις σχετικές παραπομπές. Οι διάφορες μελέτες που επικαλούνται είναι μελέτες με πολύ περιορισμένο δείγμα, καθόλου τυχαίο κτλ. Και είναι προφανές ότι έχουν επηρεαστεί από ένα ισχυρότατο λόμπι ομοφιλοφιλίας και τρανς και τα λοιπά. Και πρέπει να σας πω και το εξής, γιατί δεν έχει γίνει επαρκή συζήτηση. Για παράδειγμα, αυτή η ιστορία μας ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους, οι οποίοι εμφανίζονται ήδη σε ορισμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Πάμε σε ένα είδος παλαβομάρας. Έχουμε φτάσει να μιλάμε για 107 φύλλα, αποκαλύτερα μην υπάρχει, να θέλουν να καταργήσουν την ίδια την έννοια του πατέρα και της μητέρας, τις ονομασίες αυτές δηλαδή, και αν θέλετε να επιτρέπουν με πολύ μεγάλη ευκολία τις λεγόμενες φιλομεταβάσεις, όταν δηλαδή ένα παιδάκι για τον α ή β λόγο παρουσιάσει μια λεγόμενη δυσφορία φύλου, να του επιτρέπουν με πολύ μεγάλη ευκολία να προχωρήσει σε ορμονικές θεραπείες αναστολής της εφηβείας και ακόμα και σε ακροτηριασμούς. Σήμερα είναι τέτοια η τρέλα του τρανς λόμπι που έχει φτάσει στη σκοτία, έχει ψηφιστεί ένας νόμος, τώρα είναι στα μαχαίρια βέβαια με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για το αν θα εφαρμοστεί ή όχι, όπου ένα παιδάκι 4 χρονών έχει το δικαίωμα να πάει στο σχολείο και να δηλώσει αυτό το φύλλο που νομίζει ότι είναι. Και όχι μόνο αυτό, και το όνομα που θέλει να είναι, και επιπλέον εάν οι γονείς του διαφωνούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης. Λοιπόν, εδώ γίνονται τερατώδη πράγματα στον δυτικό κόσμο. Ένας πολύ σπουδαίος, σημαντικότερος ίσως σημερινός Γάλλος διανοούμενος, ο Εμμανουέλ Τοντ, έχει πει ότι πρόκειται για μια παραφροσύνη. Διότι είναι αντικειμενική πραγματικότητα το να είσαι άντρας ή γυναίκα. Δεν είναι κάτι που το αποφασίζει ο ίδιος.
Λοιπόν, πηγαίνουμε σε ένα ανθρωπολογικό πείραμα, αν θέλετε, και καλό θα είναι αυτό να το καταλάβουμε. Ακόμα είμαστε στην αρχή στην Ελλάδα, και καλό θα είναι να το σταματήσουμε και να βάλουμε ορισμένους κανόνες πριν είναι πολύ αργά και πριν φτιαχτεί μια, και πριν έχουμε θύματα στη νέα γενιά. Αν θέλετε, υπάρχει ένα μικρό βιβλίο, το οποίο για όποιον θέλει να πληροφορηθεί αυτά τα πράγματα, ονομάζεται «Η κατασκευή του διεμφυλικού πεδίου». Έχει βγει από τις εκδόσεις Κουκίδα. Είναι από δύο Γαλλίδες ψυχολόγους και έχει συγκλονιστικά στοιχεία για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με αυτές όλες τις φιλομεταβάσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι το θέμα της υιοθεσίας παιδιών από ομοφιλόφιλους είναι απλώς η αρχή της διαδικασίας και φοβάμαι ότι πηγαίνουμε σε μια διαδικασία, θα το έλεγα, τρανς παραφροσύνης. Φαντάζομαι, κύριε Κωνσταντακόπουλε, ότι περί της σεξουαλικότητας και των προτιμήσεων του κάθε ατόμου δεν θέτετε θέμα. Αυτό είναι δικό του θέμα. Πάτε σε κάτι άλλο όμως. Πολύ βαθύτερο λέτε ότι παίζετε εδώ. Δεν είναι... Αυτό έχει κατακτηθεί, κύριε Σαχίνη, τουλάχιστον από το 1970 στο δυτικό κόσμο. Να μην διώκονται άνθρωποι, να μην καταπιέζονται, να μην ασκούνται διακρίσεις εναντίον τους εξαιτίας των σεξουαλικών τους προτιμήσεων. Μάλιστα. Αν θέλει ο άλλος να έχει ομοφιλόφιλη σεξουαλική πρακτική, δικό του θέμα. Άλλο ζήτημα αυτό όμως, και άλλο να αναθέσουμε σε δύο ομόφιλους, σε δύο μπαμπάδες ή σε δύο μαμάδες να μεγαλώσουν ένα παιδί. Δεν το παιδί μας φταίει τίποτα. Δεν μας φταίει τίποτα να πάει την καζούρα του αιώνα στο σχολείο και να μείνει ισόβια τραυματισμένο. Αυτά δεν ενδιαφέρουν όλους αυτούς τους ανοήτους φανατικούς οι οποίοι έχουν βγει και λένε η ελευθερία, η ελευθερία. Για κανένα άλλο δικαίωμα στην Ελλάδα δεν γίνεται αγώνας. Για κανένα. Όλα ποδοπατώνται. Τα κοινωνικά δικαιώματα ποδοπατώνται. Το δικαίωμα να μπορεί να πάει κανένα σε νοσοκομείο. Η κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται για τα παιδιά, κοντεύει να κλείσει το μεγαλύτερο νοσοκομείο παιδών της χώρας. Αστειευόμαστε τώρα ότι αυτή απλώς εφαρμόζει αυτό που τους λέει οι Αμερικανοί. Όπως σε όλα τα άλλα θέματα, κύριε Σαχή. Σε όλα τα θέματα, αν δείτε, η πολιτική της εκβάζει με την Τουρκία, μα με το ένα με το άλλο, όλα είναι ακόμη και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εσείς το είπατε. Θέλει να βιάζεται η σύμβεση, η Αμερικάνικη που έχει πάρει τη μισή Ελλάδα επί Μητσοτάκη, να μπει και εκεί. Να αποκτήσει και την ελληνική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Είναι μια μεταβαλόμαστε σε ένα τρίτης κατηγορίας αμερικανικό προτεκτοράτο. Έχουν ήδη μεταβληθεί δηλαδή. Και αυτό, γι' αυτό και αυτή η επίσπευση με τέτοια μανία, διότι είναι και εναντίον του συμφέροντος του κομματικού του, της υπόθεσης των ομόφυλων ζευγαριών. Εδώ αλλάξανε, ξέρετε, και τη γλώσσα. Μέχρι πριν από 20 μέρες, κανένας δεν μιλούσε για ομόφυλους. Όλοι μιλούσαν για ομοφυλόφυλους. Είναι κακό. Εντάξει. Αλλά είναι η ορολογία. Εντάξει, ομόφυλο ζευγάρι υποτίθεται, αυτομάτως παραπέμπει στην προτίμηση τη σεξουαλική του ενός προς τον άλλον. Δεν λέμε ομόφυλοι γενικώς, λέμε ομόφυλο ζευγάρι. Εγώ δεν κολλάω εκεί. Θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας είναι το βαθύτερο εδώ, κατά τη δική σας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό σημαίνει ότι εδώ κάνουμε μία, αν θέλετε, μία βαθιά ανθρωπολογική μεταβολή, μια βαθιά κοινωνική μεταβολή, αντί η κοινωνία να ενωθεί και να προστατευτεί, γιατί διεθνώς το πρόβλημα που έχουν σήμερα οι κοινωνίες είναι ότι έχουν αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη απειλή από την υπερσυγκέντρωση ισχύως του μεγάλου κεφαλαίου, το οποίο πραγματικά φτιάχνει την κοινωνία όπως εκείνο θέλει και δεν τη φτιάχνει καθόλου καλά. Αντί λοιπόν να μπορούν να ενωθούν οι άνθρωποι πάνω σε αυτό, αρχίζουν τις συγκρούσεις, τους πολέμους, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, είναι σαν να πήγαμε από την πάλη των τάξεων στην πάλη των φίλων και των φιλών. Διότι μετά υπάρχουν και οι εσωτερικές συγκρούσεις, ξέρετε, στο στρατόπεδο των ομοφιλόφιλων και των τρανς, μεταξύ των διαφόρων, περίπου 100 διαφορετικών ομάδων που συγκροτούνται. Και καθόμαστε και συζητάμε για αυτά. Συζητάμε αν ο άντρας είναι το απόλυτο κακό. Τη στιγμή που κατά τη γνώμη μου το απόλυτο κακό είναι η υπερσυγκέντρωση αυτή του κεφαλαίου. Και είναι και ένας εκφυλισμός αριστεράς. Γιατί κάποτε η αριστερά ήθελε να ενώσει την κοινωνία, τα λαϊκά στρώματα και τα μεσαία στρώματα,
εναντίον του μεγάλου κεφαλαίου. Να περιορίσει τουλάχιστον την ισχύ του μεγάλου κεφαλαίου, αν δεν προχωρήσει και περισσότερο. Σήμερα έχουμε μια αριστερά η οποία μιλάει για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Και από την άλλη μεριά κάνει δώρο στην άκρα δεξιά την παραδοσιακή οικογένεια και οποιαδήποτε άλλη αξία συντηρητική, εντός εισαγωγικών, γιατί δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς πως ορίζει κανένα την πρόοδο και τη συντήρηση. Και τη... Είναι πολύ συζητήσιμα πράγματα. Με αποτέλεσμα να δίνεται μια πολιτική σύγκρουση και μια κοινωνική σύγκρουση, η οποία δεν είναι αυτή που έχει να κάνει με τα προβλήματα που οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν. Δυστυχώς η αριστερά έχει πτεθεί σε αυτή τη λούμπα. Άλλωστε ο κύριος Κασελάκης είναι ένα πολύ καλό δείγμα της κατεύθυνσης στην οποία πηγαίνει η αριστερά. Αφού συμβιβάστηκε με τους δανειστές, αφού συμβιβάστηκε με τους Αμερικανούς, αφού τα έδωσε όλα στον Νετανιάχου, αφού τα έδωσε όλα στο Λάξη, στο Βαρδινογιάννη και στους ολιγάρχες, τώρα έχει σηκώσει τη σημαία των ΛΟΑΤΚΙ. Είναι το μόνο που της έχει μείνει, υποτίθεται, σε αυτού του είδους τουλάχιστον την αριστερά, για να επιχειρεί να αποκτήσει ιδεολογική, ας το πούμε, ταυτότητα. Λοιπόν, απόλυτη ελευθερία, καμία δίωξη στους ανθρώπους για τις ενδεχόμενες προτιμήσεις τους στις σεξουαλικές. Από την άλλη μεριά όμως, να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι έγκλημα αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Και εγκληματούν και όσοι συνηγορούν υπέρ αυτής. Ούτε είναι δυνατό να γίνει, και να σας πω και κάτι, έχουμε δημοκρατία στη χώρα. Διότι εδώ το 70% βγαίνει ότι είναι εναντίον. Λοιπόν, το 70% είναι εναντίον. Δεν λέω εγώ, μπορεί να έχουν άδικο αυτή το 70% και να έχει δίκιο το 30%. Ας αγωνιστεί η κυβέρνηση και όσοι από την αντιπολίτευση θέλουν να πείσουν τους Έλληνες. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν τώρα μια βουλή η οποία ψηφίζει τόσο πολύ εναντίον του ίδιου του λαϊκού αισθήματος? Γιατί ξέρουν περισσότερα αυτοί, ή είναι πιο διεφθαρμένοι? Από την άλλη, η ανταπάντηση είναι ότι αν μιλάμε για δημοκρατία, που βεβαίως δεν είναι αυτό το μείζον θέμα, αν μιλάμε για δημοκρατία, αυτή κρίνεται στην προστασία των δικαιωμάτων των μειοψηφιών. Διότι... Μα αυτό σας λέω. Στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Δεν είναι όχι στην προστασία του δικαιώματος εντός εισαγωγικών των ομοφυλόφιλων να αποκτούν παιδιά. Το κριτήριο είναι τα παιδιά. Το κριτήριο δεν μπορεί να βάζουμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο είναι τελείως, επαναλαμβάνω, όποιος θέλει να έχει τα στοιχεία μπορεί να τα βρει αργότερα το απόγευμα στο site μου. Δεν μπορούμε να βάζουμε τα παιδιά σε ένα περιβάλλον το οποίο πιθανολογούμε ότι ενδέχεται να δημιουργήσει μεγάλη ζημιά στην ψυχική τους ανάπτυξη. Αυτό είναι παραβίαση των δικαιωμάτων. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Να καταδικάζουμε ένα παιδί να μεγαλώσει σε τέτοιες απίστευτες συνθήκες, να κάνει το πείραμα, επειδή ο Χ, Ψ, Ζ, ο οποίος εν γέννη είναι πλούσιος, να θέλει να αποκτήσει παιδιά υπομορφή διασκέδασης. Λέει, γιατί εγώ δεν έχω παιδιά? Μα δεν έχεις παιδιά, βέβαια, άνθρωπο του Θεού, γιατί είσαι ομοφυλόφιλος. Δεν σου απειγόρευσε κανένα να έχεις. Πώς το κάνουμε δηλαδή? Άρα για σας μπαίνει και το θέμα του διαχωρισμού πλούσιων και φτωχών και ποιος έχει πρόσβαση. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κούλης από το Southampton. Καλημέρα. Δίνεται η εντύπωση ότι για κάποιους η υιοθεσία παιδιών, η οποία στο παρελθόν ήταν αυστηρότατη, θα καταλήξει να είναι σαν να παίρνει σκύλο ή γάτα. Προφανώς υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι σε κάθε κατηγορία σεξουαλικής προτίμησης, αλλά τα ερωτήματα είναι τα εξής. Είναι η ελληνική κοινωνία έτοιμη για μια τέτοια μετάβαση? Θα υπάρχει θέμα στα παιδιά που πάνε στο σχολείο να τα θεωρούν παράτερα οι συμμαθητές τους και να τους επιτίθενται? Είναι δυνατόν να μιλάμε για ισότητα? Ακούστε. Είναι δυνατόν, λέει, να μιλάμε για ισότητα την ώρα που φτωχοί ομοφυλόφιλοι δεν θα έχουν χρήματα καν να ζήσουν, να φτάνουν στο σημείο να υποχρεώνται να νοικιάσουν μήτρα, ενώ οι πλούσιοι θα έχουν βιομηχανική παραγωγή? Μα εγώ δεν ξέρω τι είδους κοινωνία θα είναι αυτή, όπου θα έχουμε μία μάζα, μία τάξη φτωχών γυναικών, η οποία θα παράγει παιδιά πλουσίων ομοφυλόφιλων. Συγγνώμη δηλαδή, δεν είναι. Αυτά αρχίζουν και είναι δυστοπικές καταστάσεις, καταλάβατε. Δεν μπορούμε να φύγουμε και να κάνουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να κάνουμε το Θεό. Τι να γίνει? Πρέπει κάπου, υπάρχει και ένας σεβασμός στην ίδια τη φύση. Είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Αυτά, κύριε Σαχίνη, αφορούν και ενδιαφέρουν κυρίως τα καπρίτσια ενός τμήματος των μεσαίων δυτικών στρωμάτων. Δεν νομίζω ότι είναι βαθιές κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες. Δεν έχουν εμφανιστεί ως τέτοιες.
έχουν να κάνουν με την αντίληψη η οποία ταιριάζει άλλωστε σε αυτή τη κοινωνία ζούμε, έτσι. Η κοινωνία της ιδιοκτησίας, της δύναμης του χρήματος και τα λοιπά, που όλα εξαγοράζονται. Σου λέει ο άλλος θέλω να έχω και ένα παιδί. Δεν θέλω να έχω ένα παιδί για να υπηρετώ το παιδί. Θέλω να έχω ένα παιδί γιατί έτσι πρέπει να, όπως έχω ένα σκυλί. Για μένα αυτό υποκρύπτεται. Και πίσω από την όλη τη φασαρία που γίνεται σήμερα με το θέμα των ΛΟΑΤ και ΣΥΝ, είναι η επιδίωξη ενός λόμπι να αποκτήσει μια ορισμένη επιρροή. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, μήπως πρέπει και εμείς να κάνουμε οι straight, οι άνδρες, οι straight γυναίκες, να κάνουμε και εμείς παρέιντε, ας πούμε, και παρελάσεις. Και για ποιο λόγο αυτές τις παρελάσεις τις χρηματοδοτεί η Αμερικανική Πρεσβεία, μπορείτε να μου το εξηγήσετε εσείς. Γιατί γίνεται θέμα της η Αμερικανική. Είναι η συνήθις Αμερικανική πολιτική που έχει αρχίσει εδώ και έναν αιώνα. Είναι η τρίτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν μια πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποτίθεται. Επεμβαίνουν δηλαδή σε όλο τον κόσμο με ζητήματα δίθεν ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι και κάπως γελίο, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε τι γίνεται στη Γάζα, βλέπουμε τι γίνεται στη Ράφα. Στη Ράφα τι γίνεται από χθες. Στη Ράφα, μάλιστα. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα, κάθονται αυτοί όλοι που δεν λένε κουβέντα για μια τέτοια γενοκτονία και κόπτονται τάχα μου για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων να υιοθετούν παιδιά. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, σας παραπέμπω στο kostantakopoulos.gr. Θα τα ξαναπούμε μαζί του για άλλα θέματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως, κύριε Κωνσταντακόπουλε, για τη σημερινή συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ που είστε και μια φωνή, γιατί πλέον δεν μπορώ να διαβάσει. Ανοίγω τα 3/4 των εφημερίδων. Με το που συζητάνε αυτό το θέμα, αρχίζουν λέγοντας ομοφοβικό οποιονδήποτε διαφωνεί. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι μακαρθισμός. Όλοι δηλαδή, όσοι διαφωνούν με ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης, είναι ακροδεξιοί, φασίστες, θρησκόληπτοι και δεν ξέρω τι. Έτσι θα γίνει η συζήτηση. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχή. Καλημέρα. Κωνσταντακόπουλος.gr που ρωτάτε εδώ πολύ, που θα βρείτε τα στοιχεία.